Παραγωνισμένο συνεχίζει να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ρόλος της Ελληνίδας αγρότησα στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας, παρότι πολλές φορές η συμβολή της είναι φάμιλη, αν όχι μεγαλύτερη εκείνη των ανδρών συναδέλφων της. Είναι πολύ δύσκολο να σε αποδεχτούν, γιατί όταν σε βλέπουν όπως είμαστε σήμερα, πολύ δύσκολο αποδέχονται ότι κάποια στιγμή φοράς τη γαλότσα και είσαι μέσα στο στάβλο ή μέσα στο χώρο της δουλειάς, στη μονάδα. Οι άνδρες ήταν αναγνωρισμένοι ως αγρότες. Η γυναίκα είναι που δεν είναι αναγνωρισμένη και σήμερα ως αγρότησα. Και μπορώ να πω ότι προσφέρει περισσότερα η γυναίκα από τον άντρα. Αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται. Υπάρχουν κοινωνικές έρευνες που βλέπουν ότι ειδικά στην αγροτική περιοχή υπάρχει έντονο αυτή η διαφορά φύλου. Η γυναίκα παραγωνίζεται και ενώ προσφέρει πάρα πολλά και από τους ίδιους τους άντρες της που ξέρουν τι κάνει και τι προσφέρει, δεν αναγνωρίζεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αίτια για την ανισότητα που βιώνουν οι γυναίκες ως επαγγελματίες γεωργοί ή κτηνοτρόφοι έχουν να κάνουν τόσο με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που είναι σε μεγαλύτερη ισχύ στην ελληνική ύπαιθρο για τις ικανότητές τους έναντι των ανδρών, όσο και λόγω της σωματοδομής τους. Το μεγάλο λάθος είναι ότι παίρνονται οι αποφάσεις από τα μεγάλα κέντρα λήψεως από άντρες. Γι' αυτό δεν λογαριάζουν τις γυναίκες. Υπάρχουν στα χαμηλά επίπεδα γυναίκες, αλλά όσο ανεβαίνουμε στην πυραμίδα και πάμε προς την. Στις λήψεις αποφάσεων σε εκείνες τις θέσεις, ναι, εκεί είναι ανδροκρατούμενες. Εννοείται ότι δεν έχει γυναίκα τη μυϊκή δύναμη του άνδρα, άρα σίγουρα δεν μπορεί να σηκώσει το σακί, οπότε πρέπει όλα να τα φέρουμε στα μέτρα μας, στη δική μας μυϊκή δύναμη. Τα τελευταία λίγα χρόνια πάντως φαίνεται πως ο ρόλος της γυναίκας στον πρωτογενή τομέα έχει αρχίσει σιγά σιγά να κατακτά τη θέση που της αρμόζει βάσει τη συμμετοχή της στην αγροτική οικονομία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν. Βρέθηκα με γενικούς, πήγα σε υπουργεία και με ποιον δεν έχω μιλήσει. Λες και έχουν κλείσει τα αυτιά τους. Σιγά σιγά όμως πείθονται, συνηθίζουν την παρουσία μας. Και επειδή μια γυναίκα, ας πούμε ότι λίγο πιο πολύ συμμαζεύει τα πράγματα, σιγά σιγά σε αποδέχονται ακόμη περισσότερο. Έχουν γίνει αρκετά βήματα, αλλά ακόμα πρέπει να γίνουν αρκετά. Δηλαδή οι γυναίκες έχουν μπει, αρχίζουν και γίνονται ορατές, αλλά πολύ λίγες γυναίκες χαρακτηρίζονται επαγγελματικά ως αγρότησες και πολύ λιγότερες είναι γεωκτήμονες, έχουν δικές τους επιχειρήσεις, αρχίζουν τώρα οι νέες κοπέλες να δημιουργούν καταστάσεις, να δημιουργούν τέτοιες επιχειρήσεις. Οι σχετικές αναφορές έγιναν σε ειδική ημερίδα που οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Σωροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος και το Eurodirect του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αγρότησας που βάσει του ΟΗΕ εορτάζεται στις 15 Οκτωβρίου.